Καλησπέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών της καρδιάς μας και σύντομα την Κυριακή κοντή γιορτή, είναι Τετάρτη, υπάρχουν παράπονα ότι δεν περνάνε οι μέρες, θα τις κάνουμε να περάσουν. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα μέσα με την άκρη του ματιού γεμίζουν τα κηλικία, θα γίνει χαμός. Δεν περνάνε οι μέρες για να στεφθεί η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Σιγάρα μεγάλη. Λοιπόν, πρωταθλήτρια. Οι πληροφορίες λένε ότι στο χώρο γύρω από το γήπεδο και μέσα θα υπάρχουν 100-120.000 κόσμος. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη τάξη για να μην έχουμε κανένα απρόοπτο, δυσάρεστο δηλαδή για την ακρίβεια. Και να σας θυμίσω, όπως τα λέγαμε, πώς θα πούμε στο γήπεδο κτλ. Αρχίζουμε νέο κόλπο τέτοιων νουθεσιών, ότι όπως μπορεί να σε στείλει η λύπη, η έντονη λύπη, έτσι μπορεί να σε στείλει και η έντονη χαρά. Αυθυποβαλόμαστε, κοντρολάρουμε τον εαυτό μας, δεν αφινόμαστε. Το κλάμα ψιλοεπιτρέπεται, ας πούμε, γιατί ξεσπάς κιόλας. Ας πούμε, εγώ τον τελευταίο καιρό έχω γίνει σαν την Ελένη Χατζιαργύρη στο Αντίο Ζωή. Λοιπόν, και προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί η ομάδα με αρχηγό τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος οραματίστηκε αυτό εδώ το γήπεδο και το έφτιαξε πάνω απ' όλα, γιατί κι άλλοι έχουν οράματα, αλλά το θέμα είναι να το φτιάξει κιόλας, και ήταν ο μόνος που μπορούσε να το φτιάξει, και είπε ότι χωρίς γήπεδο η ομάδα δεν έχει μέλλον. Λοιπόν, και τον ευχαριστούμε για πάντα. Έδωσε όραμα στην ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι θα είμαστε εδώ πέρα και του χρόνου και του παραχρόνου. Έτσι, το γήπεδο ήρθε για να μείνει. Τα μουσεία περιμένουν και κάποια έργα εδώ πέρα που θα γίνουν πίσω κτλ. Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο εδώ στο γήπεδο. Θα πέσουν ενημερώσεις. Θα είναι Σαββατοκύριακο ΑΕΚ. Λοιπόν, ευχαρίστησα τον πρόεδρο για αυτά που μας έχει προσφέρει. Πραγματικά δηλαδή, ζήσαμε χρόνια όπως τα ζήσαμε, άκουσε πάρα πολλά ο πρόεδρος, έτσι, αλλά ποτέ δεν το βάλε κάτω, και μπράβο του, γιατί να ήταν άλλος μπορεί να πει ότι, ξέρετε, εγώ προσπαθώ, κάνω, ράνω και εσείς με βρίζετε κιόλας. Κόλπο είναι αυτό. Λοιπόν, συνήθως στους δικούς μας ανθρώπους τους βρίζουμε περισσότερο από όλους, και από ξένους ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια κακή παρένθεση στο φιλαθλικό οπαδικό περιβάλλον. Ένας άνθρωπος, εδώ πέρα βρίσκω την ευκαιρία, δεν είναι κανένας, και θα δείξω και τι γίνεται. Εδώ έχει σκεπαστεί το γκράφιτι της σκεπαστής, το οποίο κατά πολλούς δεν έπρεπε να γίνει αυτό, δυστυχώς. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να σεβαστούμε τα πετράτα που είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, άκουσα πάρα πολλά βρυσίδια ο πρόεδρος, αλλά δικαιώθηκε. Δηλαδή, δεν είχε μόνο τους εξωτερικούς εχθρούς, ξέρω εγώ, ο οποίος δεν ήθελε να κάνουμε γήπεδο κτλ. Και όλα αυτά τα ξέρουμε, τι ιστορίες παλιές, να μην τα ξαναλέω. Αλλά είχε και την εσωτερική γκρίνια. Λοιπόν, και μάλιστα είχαν βγει και φήμες ότι μόλις φτιάξει το γήπεδο θα πουλήσει, πριν φτιάξει το γήπεδο, δηλαδή πολλά και διάφορα. Το οποίο ήταν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος έφερε τον προπονητή, τον Αλμέιδα, ο οποίος είναι το γήπεδο, το είπαμε, τον άνθρωπο τον είπαμε, που έφτιαξε το γήπεδο. Έφερε τον Αλμέιδα, ο οποίος είναι η βάση της φετινής ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ φέτος διαπρέπει σε όλα τα στατιστικά. Με αποκορύφωμα ότι τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες πουλιορκόντας, δεν το λέω εγώ, το λένε τα στατιστικά. Έτσι. Με αποτέλεσμα να είναι αυτό το παιχνίδι κατοχής και να το ποδόσφαιρο κυριαρχίας, το οποίο δεν ξέρω, έχουμε να δούμε στην ΑΕΚ χρόνια.
Λοιπόν, και γενικά σε ελληνική ομάδα έχει φτιάξει φοβερά πράγματα. Από εκεί και πέρα, έτσι, έχει ένα team όπως πρέπει, τον βοηθάει. Παίχτες έφερε όπως πρέπει, οι μεταγραφές του ήταν όπως πρέπει και τώρα παρακαλάμε όλοι να μείνει ο Πινέδα εδώ πέρα με κάποιο τρόπο, έτσι, και με κάποιες προσθήκες του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι, για να μην πω αχτύπητοι, έτσι, βαριά κουβέντα, να είμαστε ακόμα καλύτεροι από τώρα. Λοιπόν, μία ΑΕΚ που συνολικά παίρνει το πρωτάθλημα γιατί είναι η καλύτερη ομάδα, έτσι, βλέποντας σε κάποιες συζητήσεις, φόρουμ και τα λοιπά, βλέπω υγιείς φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι το παραδέχονται και λένε ότι πώς γινόταν να βγάλουμε τη χρονιά με μία ενδεκάδα και τα λοιπά, και το Φεβρουάριο που ήταν, που είχαμε και τραυματισμένο τον καλύτερό μας παίκτη, δεν κάνανε μεταγραφές και τα λοιπά, έτσι, και σε μάτς τα οποία έπρεπε να μπει να παίξει όπως πρέπει και να φάει σίδερα, δηλαδή με εμάς, όταν είμαστε άμεσος αντίπαλος, έτσι δεν είναι? Είχανε σε όλο το μάτς μία ευκαιρία. Λοιπόν, ο υγιής φίλαθλος βλέπει. Τώρα, άμα θες να βρίσκεις, ο υγιής φίλαθλος παραδέχεται. Ο άλλος φίλαθλος, ξέρω εγώ, επιμένει. Έχουν ένα σκεπτικό και δεν το αλλάζω με τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς δεν κλέψαμε τίποτα από κανέναν. Κανένας δεν μας χάρισε τίποτα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού δεν μας χάρισε κάτι, γιατί για να χαρίσει κάτι πρέπει να είναι δικό σου. Έτσι έπαιξε για την ιστορία της, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα έτρωγε κοιλίδα. Έτσι. Και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, τους ευχαριστούμε για το αυτονόητο, ότι επειδή παίξανε για την ιστορία τους. Έτσι, μια ιστορία από την πόλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κανένας δεν πρέπει να έχει παράπονο από αυτή την έκβαση του πρωταθλήματος και όλα αυτά με υποσημείωση ότι θα κερδίσουμε το μάτι με τον Βόλο. Γιατί κάποιοι φίλοι μου λένε από κάτω, γιατί έβαλες quiz με τον Βόλο και τα λοιπά, και η ιστορία είναι αυτή. Ανεξάρτητα ότι τα quiz φέρνουν γούρι και αυτά δεν αλλάζουν, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, θυμόμαστε τι είχαμε πάθει με τον Ιωνικό, έτσι, τώρα, αυτά καλό, θα έχουμε άλλα μετά. Λοιπόν, η ομάδα θα μπει μέσα να παίξει σοβαρά, να κερδίσει το παιχνίδι, τώρα από εκεί και πέρα, έτσι. Λοιπόν, και μετά θα πάνε τρέξουν στην ΕΠΟ να πάρουν το κύπελλο του πρωταθλητή και θα το φέρουν εδώ πέρα για να γίνει η φαντασμαγωρική τελετή με όλο τον κόσμο μέσα και έξω από το κήπεδο, το οποίο όπως είπαμε θα είναι γύρω στις 120.000. Μιλάμε για ιστορικές στιγμές, θα ζήσει Φιλαδέλφια και ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστούν αυτές τις στιγμές κερδίζοντας και το κύπελο αυτή η ομάδα. Ένα double μετά από ούτε ξέρω πόσα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω δει double. Λοιπόν, οκ. Okay, από το 82 που είμαι στην ΑΕΚ και βλέπω και πηγαίνω στο γήπεδο, δεν θυμάμαι να έχω δει. Γράψτε μου εσείς από κάτω. Λοιπόν, για να μην έχουμε τίποτα λάμπες. Ναι, αυτό δεν το περίμενα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις λάμπες. Να κάνουμε και zoom, γιατί καμιά φορά. Τέλος πάντων, ό,τι φαίνεται. Πάω να φύγω κι εγώ. Α, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, δεν ήθελε zoom. Λοιπόν, είναι ένας τίτλος, δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα. Τόσα χρόνια γενικώς από το 18 είμαστε στην αφάνεια, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, μετά χάσαμε το κύπελο. Λοιπόν, πρέπει η ομάδα αυτή με πρώτο τον Δημήτρη Μελισσανίδη να συνεχίσει έτσι και ακόμα καλύτερα, ώστε αυτά εδώ πέρα τα άδεια μέρη που βλέπουμε και την Κυριακή θα γεμίσει ζωή, θα γίνει χαμός. Από το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα, εννοείται, με βόλτες, καφέδες, θα κάνω και κανένα βίντεο, εντάξει, μην λέμε και πολλά, να δείξουμε το... Εσείς ξέρω από κάτω, θέλετε πολλά, τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, θέλετε πολλά και εσάς θέλω να ευχαριστήσω και εμένα θέλω να χαρώ ότι γίνεται, εντάξει, τέλος πάντων μου έχει γίνει συνήθεια τρόλια αυτή η κατάσταση, εντάξει.
θα βρεθεί η μέση κάπου στη λύση. Ναι, ζωγράφησα εδώ. Λοιπόν, η λύση κάπου στη μέση. Εδώ είναι ο Αετός, ο οποίος είναι ακίνητος φρουρός του γηπέδου μας. Και μπροστά, σε όλη αυτή η χώρα εδώ πέρα, δεν θα περνιόνται. Κλείνοντας, θέλω να επιστήσω σε όλους μας την προσοχή για να είμαστε όπως πρέπει. Πρώτον, οι Ιεραπόστολοι και τα λοιπά, μην έχουν κανένα θέμα τιμωρίας και τα λοιπά, που δεν νομίζω, όλοι έχουν καταλάβει. Εισιτήρια γενικώς δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, ψάχνω και εγώ για το γιο μου που δεν ήθελε να πάρει διαρκεία στην αρχή της χρονιάς. Του λέω, όπως τρώνεις, κοιμάσαι τώρα, δεν κάηκες, τι να σε κάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, και προσέχουμε τους εαυτούς μας από την άποψη ότι πρέπει να μην συμβεί κάτι, να πανηγυρίσουμε, να κοντρολάρουμε τους εαυτούς μας, έτσι όπως είπαμε, αυτοέλεγχος, αυτοκοντρόλ, αυτό τα πάντα, αυτό, κάτι αυτό. Λοιπόν, θα λέμε στο επόμενο βίντεο αυτόν περίπου συνεφιασμένο, ας πούμε, ουρανό της Φιλαδέλφειας. Τέλος για σήμερα. Θα κάνουμε και βίντεο με το Βίρονα σύντομα. Μια ζωή ΑΕΚ. Συμπληρωματικό από το σταθμό του Περισσού, για να δείξουν εδώ πέρα ότι τα έργα συνεχίζονται. Έτσι για τον χώρο στάθμευσης και για την εκκλησία. Λοιπόν, ωραία. Οριστικό τέλος. Μια ζωή ΑΕΚ.